Σαρταΐδη στο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Στην περιοχή η μπαλά, η πρώτη κεφαλιά. Προσπάθεια από τον Όλεκ Προτάσοφ που έκανε το ψαλίδι. Έπεσε χωρίς να ευνηδιαστεί ο Ατματζίδης και έπιασε την μπάλα. Έχασε την μπάλα ο Μπατίστα. Και κάνει το φάουλ. Και ίσως έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα, ναι. Τσάρτας κέρδισε την μπάλα από τον Μπατίστα. Ελίσσεται, περνάει στον Μπορμπόκι. 1-2 ο Βασίλης Δημητριάδης, γύρισμα προς τα πίσω. Ο Στρακόσια πιάνει την μπάλα με τα χέρια, με το στήθος λέει ο διαιτητής. Αποφασίζει να κάνει μόνος του την προσπάθεια ο Χατζίδης. Κόβεται, παίζεται ο διαιτητής Κρίστενσεν. Προσπαθεί να περάσει το Τσαλουχίδη. Ωραία, ο Τσαλουχίδης σε θέση βολής. Πλασάρει και το 0-1 για τον Ολυμπιακό στο 12ο λεπτό. Μια εξαιρετική προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Μινά Χατζίδη στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Ο Χατζίδης έκανε την ατομική προσπάθεια, έδωσε τον Κρίστενσεν. Έκανε μια θαυμάσια ασίστ στον Τσαλουχίδη. Ο Τσαλουχίδης δεν άφησε περιθώριο στον Ατματζίδη. Καλό το πλασέ και 0-1 Ολυμπιακό στο 12. Αγορογιάννης εκτελεί το φάουλ για την ΑΕΚ. Η μπάλα περνάει. Ο Μπατίστα διαμαρτύρονται για χέρι. Οι οπαδοί της ΑΕΚ. Ο διαιτητής λέει να συνεχιστεί ο αγώνας. Κασάπης. Η σέντρα από τον Κασάπη είναι ωραία. Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα ο Δημητριάδης να την βρει με την προβολή που έκανε. Ο Ατματζίδης θα το εκτελέσει απευθείας. Ευνηδιάστηκε ο Ατματζίδης, παραχώρησε κόρνερ. Αλεξανδρής λοιπόν έτοιμος να κάνει το... να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Το εκτελεί η μπάλα, χτυπάει στο κάτω το δοκάρι της εστίας του Στρακόσια, ο οποίος καταφέρει να μαζέψει την μπάλα μετά το σούτ του Βλάχου. Βλάχος. Σκληρό το φάουλ από τον Μπατίστα. Η ένταση στους πυλώνες έχει πέσει και εδώ έξω έχουμε την αποβολή. Έχουμε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μπατίστα. Παγορογιάννης το φάουλ για την ΑΕΚ εκτελέστηκε. Πέρασε η μπάλα από όλους, ο Μιτσιμπόνας έδιωξε. Το σούτ από τον Τζάρτα, κόντρες και κόρνερ. Έρχεται στον Αγορογιάννη να δούμε αν θα επαναφέρει, τα καταφέρνει. Η κεφαλιά και out από τον Μπορμπόκι. Τσάρτας έχει το χώρο. Η κάθε την παλιά ωραία. Ο Μπορμπόκι σε θέση βολής. Ο Στρακόσια σώζει τον Ολυμπιακό στην εκπνοή του ημιχρόνου. Εκτελέστηκε το φάουλ. Ο Στρακόσια έχασε την μπάλα. Γίνεται το σουτ πάνω στην γραμμή ο Μιτσιμπόνας. Πάλι Κασάπης. Τσάρτας τώρα. Πέρασε ωραία το σουτ που γίνεται από μακριά. Επέμβασε από το Στρακόσια με δεύτερη προσπάθεια. Μαζεύει. Τσάρτας. Δημητριάδης. Σαβεύσκι Τσάρτας έτοιμος για το σουτ. Το σουτ. Η σωτήρια επέμβαση και θεαματική ταυτόχρονα από τον Στρακόσια. Πολύ καλό το σουτ του Τσάρτα. Η σέντρα. Η μπάλα στο Μητρόπουλο και η σοφάριση. 1-1 για την ΑΕΚ μέσα σε αποθέωση από τον Τάσο Μητρόπουλο που μπήκε στο γήπεδο πριν από 2 λεπτά. Ακούτε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Μητρόπουλος λυτρώνει την ΑΕΚ στο 61, ισοφαρίζοντας τον Ολυμπιακό. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Τσιαντάκη από τα αριστερά και ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός περνάει στην επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Τσιαντάκης έτοιμος για το σούτο. Τσιαντάκης το πραγματοποιεί. Σωτήρια η επέμβαση από τον Ατματζίδη που κρατάει το 1-1 η φάση αυτή στο 65. Χατζίδη στο κόρνερ. Πέρασε η μπάλα. Κρίστενσεν έπιασε την κεφαλιά. Ο Μανολάς πάνω στη γραμμή κράτησε την ΑΕΚ. Μπορμπόκης. Έτοιμος για τη σέντρα ο Μπορμπόκης. Πέρασε η μπάλα. Το σούτ που γίνεται χάνεται ευκαιρία από τον Δημητριάδη για να πετύχει το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ στο 68. Στο φάουλ για την ΑΕΚ ο Τσάρτας. Ψιλοκρεμαστά περνάει μπάλα από όλους και χάνεται μοναδική ευκαιρία για το 2-1 αν και έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Μανολάς. Αγορογιάννης, πλάγιο Τσιαντάκης. Και τα φώτα έσβησαν όπως βλέπετε και εσείς στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Αυτό που όλοι φοβόμαστε από το ξεκίνημα του αγώνα έγινε 7 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 83ο λεπτό του αγώνα. ΑΕΚ και Ολυμπιακός είναι ισόπαλοι 1-1 και στο στάδιο Νίκος Γκούμας δεν υπάρχουν φώτα για να συνεχιστεί ο αγώνας. Ανακοινώνεται και επίσημα από το μεγάφωνα ότι ο αγώνας δεν θα συνεχιστεί. Το μεγάλο παιχνίδι λοιπόν της ένατης αγωνιστικής μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού διεκόπη στο 83ο προς 84ο λεπτό. Το αποτέλεσμα ήταν 1-1 μέχρι αυτή τη στιγμή, ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα δεν πρόκειται να μετρήσει. Το μάτς θα επαναληφθεί σε χρόνο
που η ΕΠΑΕ θα ορίσει διοργανώτρια και αφού πρώτα ο αθλητικός δικαστής επιληφθεί του φίλου αγώνα.